Δεν είναι πλέον μαζί το ζευγάρι, έπειτα από 1,5 χρόνο σχέσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού, ο χωρισμός λέει έγινε πολύ ήρεμα και αθόρυβα και ωραίο. Είναι φίλοι. Μπράβο. Δεν διευκρινίζει. Κοίτα, το Πέπλ είναι έγκυρο περιοδικό. Έγκυρο. Δεν έχει γράψει όντως, κάποια ανακρίβεια, ναι. Γιατί δεν είναι και περιοδικό gossip. Δηλαδή, είναι περιοδικό κυρίως που ασχολείται με social και τα λοιπά. Που λέμε και social. Χωρικό, οπότε, ναι, για να γράψει μια τέτοια είδηση που είναι gossipάδικη είδηση, πάει να πει ότι έχουν μια πληροφορία πολύ σημαντική. Και συνάδελφος που δουλεύει στο περιοδικό τοπίο. Γιατί κάνει πιο ωραία κοπέλα είναι η Κάβουρα. Δεν είναι αυτό πουθενά το θέμα. Απορώ πως δεν έχω δει την Κάβουρα μετά τον καιρό κάποια στιγμή. Ή την έχεις. Δεν την έχουμε βάλει, θα έπρεπε. Παιδιά, είναι από τις πιο ωραίες κοπέλες στην Ελλάδα. Δεν αρχίζεις να πες μπικίνι Ελληνίδες εκείνη την ώρα. Από το Μάρτιο και μετά. Α, εντάξει. Μην καλή που στο λέω ιδέα. Γιατί χώρισε, άντρε, σα. Ναι, εγώ είχα μέσα στο μυαλό μου που του έβλεπα όμορφου, λαμπερού. Γιατί οι όμορφοι δεν χωρίζουν. Μην ξεχνάτε, μου είναι από τα ζευγάρια που λε τι ωραία να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Θυμάστε όμω κάτι δηλώσει που είχε κάνει ο Οικονομόπουλο. Εγώ θυμάμαι. Τι θυμάσαι, Μέρι, Σινατσάκη. Πε τα, σε σπάθασε, Μέρι. Τι όμορφη που σε Μέρι σήμερα. Θυμάμαι ότι ήταν. Να τι δούμε τι δηλώσει του Οικονομόπουλου. Να τι δούμε. Γιατί μπορεί να είναι και η αιτία του λόγου, παιδιά. Η γυναίκα να είναι πάνω από μένα. Να τι δούμε. Τα έλεγα εγώ. Να τι δούμε. Είμαι παλαιόναρχον. Είναι γενικότερα έτσι έχει μεγαλώσει. Έτσι μεγαλώσει. Δηλαδή ο παππού μου. Όπως είμαστε στο τραπέζι, έτρωγε. Τρώγαμε τέλος πάντων. Και η γιαγιά έπρεπε να μαζέψει το τραπέζι. Έτσι έμαθα. Δηλαδή, και εγώ όταν τρώω, δεν σηκώνω το πιάτο μου. Δεν το κάνω εσύ και εμένα, αλλά έτσι έμαθα από τον παππού. Δηλαδή, η γυναίκα στο σπίτι νομίζω ότι έχει κάποιες συγκεκριμένες. Από την άλλη, εσύ είσαι ο άνθρωπος ο οποίος είναι γενναιόδωρος, φροντίζει και τα πάντα. Βεβαίως, βεβαίως. Όλα αυτά είναι ένα κομμάτι, ξέρεις, έχει μεγαλώσει σε μια κάποια πρότυπα που θες να τα επαναλάβεις. Δηλαδή, εγώ δεν δέχομαι με κανένα λόγο η γυναίκα να είναι πάνω από μένα. Δεν το δέχομαι. Τώρα, όσον αφορά το σπίτι, ναι, όσο ακούω ότι η γυναίκα που κάνει κομμάτι το σπίτι, εγώ δεν το δέχομαι. Μα δεν είναι ωραίο να είσαι εσύ ο άντρας και να μόλις τελειώσει το φαγητό σου να το. Λοιπόν, γιατί τώρα πρωί-πρωί. Το τερμάτι. Τσιτώνει με ρούλα, τσιτώνει. Πες τα μέρη, πες τα. Φταίει αυτό το τζάκι και έχουμε καψώσει. Γιατί δεν τα ξανακατάλαβες. Είναι οι εποχές τέτοιες που τότε που ήταν ο παππούς και η γιαγιά υπήρχε. Η γυναίκα στο σπίτι. Μια κατάσταση. Τώρα πόσο να αντέξει να κουβαλάσει πέρα εδώ στην κουζίνα. Θες κάποιος να βοηθήσει κι ο άλλος. Δεν είναι. Τη άρεσε γιατί πήγε στην πρεμιέρα μετά. Πήγε στην πρεμιέρα του. Πιστεύεις ότι αυτή είναι η αιτία χωρισμού. Δηλαδή δεν άντεξε η Βίκυ κάπου να σηκώνει το πιάτο στο τραπέζι. Πιστεύω πως όχι. Ήταν βαρύ το πιάτο, παιδιά. Αλλά αυτό το να δεν δέχομαι με κανένα τρόπο η γυναίκα να είναι πάνω από μένα. Δεν είναι μόνο για το πιάτο, ρε Γιώργο. Είναι φαντάζομαι ότι θα έχει φάσει. Λέει για το σπίτι, ρε παιδί μου, ότι αυτός, εγώ τι πιστεύω, ότι μπορεί στη σχέση του να κάνει όλα τα χατήρια της συντρόφου, ωραία, της γυναίκας του, όπως θέλετε να το πείτε. Είναι large. Αλλά θέλει να αισθάνεται ότι η γυναίκα του περιποιείται, δηλαδή να αισθάνεται ότι παίρνει αυτό από τη σύντροφό του, γιατί αυτή η εικόνα είναι ιδανική μέσα στο μυαλό του. Θα το βρει, αλλά δεν ξέρω, πάντως όπως και να έχει, φαντάζομαι και στην αρχή της σχέσης, δεν νομίζω να είναι αυτό τώρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, είναι μέσα σε, τι συμβαίνει μέσα σε ένα ζευγάρι. Αλλά επειδή πολυσυζητήθηκε αυτή η συνέντευξη και αυτές οι δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Οικονομόπουλος, φαντάζομαι ότι από την πρώτη μέρα. Αυτό το είδε η κοπέλα. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά κάποιος. Εδώ είναι λίγες μέρες μετά τη συνέντευξη στην πρεμιέρα του στον Φίβγα. Κάπου δεν τα μάζεψε λίγο αυτά μετά. Για εγώ ήμουν στο καμαρίνι του Οικονομόπουλου πριν από κάνα πεντάρινα. Και τι έκανε στο καμαρίνι. Σας αφήνω να μιλήσετε. Από και εγώ τα δικά μου επικουρικά πάντα. Ήμουνα στο καμαρίνι του Οικονομόπουλου πριν από 4-5 μήνες, όταν ήταν ακόμη κάτω στην παραλία. Ναι, ήταν καλά, ήταν πολύ καλά και ξέρω ότι μπροστά μου δηλαδή τον πήρε τηλέφωνο η Κάβουρα και κάνανε συνομιλούσαν για το τι θα φάει το βράδυ και φτιάξε μου αυτό και φτιάξε μου εκείνο. Θέλω να πω το εξής. Μήπως ο τρόπος. Όχι, άλλο θέλω να πω. Μήπως ο τρόπος με τον οποίο τα είπε ο Νίκος. Μήπως ο τρόπος με τον οποίο τα είπε ο Νίκος παρεξηγήθηκε στην λογική ότι έχω μια γυναίκα που είναι στο σπίτι και είναι αρχόντισσα του σπιτιού μου. Και εγώ ως άντρας, όντας ανατολίτης ή οτιδήποτε άλλο, είμαι υποχρεωμένος να έχω τη γυναίκα μου στα όπα-όπα. Ναι. Αυτό βέβαια είναι λίγο θολό σε επίπεδο ισορροπίας μεταξύ των σχέσεων. Δηλαδή, κατά πόσο αφήνεις ελευθερία στη γυναίκα σου να κάνει πράγματα, κατά πόσο ανεξάρτητη είναι η γυναίκα σου μα αυτό. Ίσως εκεί να έγινε, ναι, ίσως εκεί να έγινε παρανόηση. Αλλά μου κάνει εντύπωση που λένε ότι χώρισαν και δεν γράφουν τον λόγο. Και ελπίζω να μην είναι περίπτωση εδώ που λέει ρε βάρια. Χώρισαν. Εγώ πάντως, παιδιά, εμένα δική μου πληροφόρηση λέει ότι είναι έγκυος. Τι? Αμαλών. Ποιος?
Τι λες ρε Ράσο. Η δική μου, μου πληροφόρηση για να σας το πω. Καλά τώρα μην... Μου κάνει εντύπωση, ακούστε με, ξέρω ότι έχεις μια ευαισθησία στο αν μια γυναίκα είναι ίδιος ή όχι, το έχεις πει ένα εκατομμύριο φορές. Εγώ λοιπόν θα σου πω ότι πριν από λίγες μέρες που βγήκε έξω το βράδυ, πήγε σε παπαράτσι συγκεκριμένο και ζήτησε να, να τις κάνει φωτογραφίες από τη μέση και πάνω. Και μπορεί να έχει πάει πολύ ρενάς. Εντάξει, μπορεί να έχει πάει τα κότσια και να έχει επαχύνει. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι τόσο αφελής που πήγε και είπε στο φωτογράφο, κάνε μου πλάκα. Όχι, παιδιά, δεν είναι, το κριτήριο μου δεν είναι μόνο η συμπεριφορά της απέναντι στο φωτογράφο για να πω κάτι. Είναι και πληροφορίες τις οποίες έχω από το περιβάλλον. Γι' αυτό σας λέω, βάζω ένα ερωτηματικό. Βάζω ένα ερωτηματικό για το αν χώρισαν ή όχι. Όχι επειδή αμφισβητώ το περιοδικό, αλλά επειδή δεν μου γράφουν τον λόγο και δεν μου γράφουν και τις αιτίες. Οι λόγοι είναι πολύ προσωπικοί πολλές φορές. Χώρισαν δηλαδή. Να σου πω το περιοδικό το έχει πληροφορία και λες χώρισαν. Όχι, εσύ ως δημοσιογράφος έχεις πληροφορία και δεν λες τον λόγο. Δεν το λέω για το περιοδικό. Άμα είναι κάτι πολύ λεπτό, ρε παιδί μου, αποφεύγει από τη σειρά, ξέρει. Η διευθύντρια του Πιπορκή είναι η διευθύντρια και του site του Facebook. Ξέρω ότι δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή πρέπει να το ήξερε 100% έτσι, άλλο και να τη το είπε. Για να αμφισβητώ το ρεπορτάζ των πραγμάτων. Γι' αυτό λέω, γιατί δεν είναι καθαρά κοσπάτικο περιοδικό. Ακριβώ. Και να πω ότι στο People δουλεύει κοπέλα, την ξέρουμε όλοι δημοσιογράφοι. Καλά, δεν ξέρει από πού μπορεί να έρθει. Αλλά και δεν σε αφορά αυτό. Όχι, είναι συνεργάτη του οικονομόπουλου. Βάλτε λοιπόν, κρατήστε μια ανατελεία για αυτό που σα λέω. Μακάρι κοπέλα να είναι έτσι. Μακάρι, κοπέλα να είναι έτσι. Ναι, καλά, λοιπόν, να είναι καλά. Αλλά πολύ χωριστά είναι παιδί μου. Τα καλύτερα και για τους δηλαδή δύο. Τώρα τελευταία έχουμε. Την Αραβανή. Όλα τα ωραία τα γκαντεμιάσαμε. Γιατί? Στι φωτογραφίε, στο κέι και το χελό και στο γιο που του βλέπαμε. Γιατί? Ζηλιάσαμε. Δεν θέλουμε. Μόνοι του μπαίνουν στα παιδιά. Γιατί δεν ωραία ζευγάρια. Μόνο σου τι και δεν πάνε. Οι δύο περιπτώσεις ήταν άλλο πράγμα. Ναι, αλλά μπορεί να έρθουν καλύτερες σχέσεις. Ναι, μπορεί να είναι μια χαρά από τώρα. Από ό,τι βλέπουμε καλύτερες. Από ό,τι βλέπουμε καλύτερες έρχονται. Έτσι, άρα είναι μια χαρά, να σου πω. Να είστε πιο φορτωμένες. Και εγώ λάθος μου που το λέω. Δεν τους καταμοιάσαμε καθόλου. Τους ήρθαμε πιο φορτωμένες. Δεν είπα. Δεν σημαίνει το φορτωμένο και καλύτερο. Δεν λέω για μας. Σε νεύρα, σε ένταση, σε πάθος, σε τέτοιο φόρτο. Α, σε φράγκα. Λεπτά αισθήματα. Θέλετε να δούμε Λιεύρετο. Πήγε στον Γκάζι. Εμένα μου αρέσει ο Κονομόπουλος. Για πρώτη φορά ο Λιεύρετος κάνει δηλώσεις. Ο Βρετός. Ο Βρετός ο Ηλίας. Μίλησε για το χωρισμό του. Καλή μου.